Όλους, χρόνια πολλά. Εγώ τώρα πιάνω το χέρι μου, το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Έχουν την ίδια θερμοκρασία και το αριστερό και το δεξί. Γιατί ξέρετε, για τους κυβερνώντες, η πολιτική είναι σαν το βιολί. Το κρατάνε με το αριστερό, αλλά το παίζουν με το δεξί. Και καλό είναι, λέω, να σταματήσει αυτό το πράγμα και να λέμε, όπως πολύ καλά είπε και κάποιος αντιδήματος ο Θεόφιλος, να λέμε ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί άλλο ψέμα δεν χωράει. Δεν χωράει για κανέναν. Για κανέναν ακόμα. Κάνουμε το χωράει για τα ψέματα. Εγώ λοιπόν, τα 25 χρόνια τα θυμάμαι, ήταν σαν να ήταν χθες. Τότε εγώ σε ηλικία 12 χρονών. Ήμουν αντιδήμαρχος. Πράγματι, το πρώτο, η πρώτη πίτα που κόψαμε ήταν στο καφί στην πλατεία. Τα θυμάμαι πολύ καλά όλα. Και θυμάμαι λοιπόν τον αγώνα τον οποίο κάνανε οι κυρίες προκειμένου να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια. Και βλέπουμε και σήμερα, αλλά και όλες τις φορές που κάνουν καταρχήν κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, πόσος κόσμος έρχεται και πόσο τις ακολουθούν. Τις ακολουθούν γιατί πραγματικά έχουν προσφέρει στον τόπο. Και έχουν προσφέρει, όπως είπα, όχι μόνο στο έργο του πολιτιστικού, αλλά και στο κοινωνικό. Μπράβο σας, συνεχίστε. Εγώ, αυτά τα οποία είπε η κυρία Πρόεδρος στην αρχή, πραγματικά πάντοτε μας έχει συνηθίσει να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά σήμερα παρά ήταν πολιτική η τοποθέτησή της και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας είπε και μας θύμισε πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα τα ξεχνάμε. Θα κόψω λοιπόν ένα κομμάτι για την ίδρυση αυτής της δομής, όχι μόνο στο Μενίδη, αλλά σε όλη την Ελλάδα.